Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είναι η σύντομη αθλητική σα ενημέρωση από το Magnesia News. Νέα παράταση στην αναμονή για την νική αφού ούτε σήμερα ορίστηκαν τα playoff ανόδου τη Football League 2. Στην κυανόλευκη ομάδα θέλουν να πιστεύουν πω επιτέλου θα μπει ένα τέλο σε όλη αυτή την ταλαιπωρία και την αναμονή, αφού όλοι περιμένουν να οριστούν οι ημερομηνίε των αγώνων Μπαρά και να ξεκινήσει άμεσα η αγωνιστική δράση. Η προετοιμασία συνεχίστηκε και σήμερα με πρωινή προπόνηση και μόνο ο Αναστασίου δεν γυμνάστηκε και πάλι κανονικά την ώρα που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού Βόλου εντείνουν τις πιέσεις για την επιστροφή της ομάδας στη Σούπερ Λίγκα, συνεχίζουν να αναπτύσσονται σενάρια γύρω από την κατηγορία που θα τοποθετηθούν η ομάδα του Βόλου και αυτή της Καβάλας. Σημερινό δημοσίευμα Αθηναϊκής Εφημερίδας υποστηρίζει ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σχεδιάζει να τοποθετήσει τις δύο ομάδες στη Β' Εθνική, ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι και να μην υπάρξουν αντιδράσεις από πουθενά. Για τον Ολυμπιακό Βόλο όμω, η προσπάθεια τη Super League δεν έχει τελειώσει και οι περιμένουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα να πάρθει απόφαση από την ΕΠΟ για να αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Όσο συζητείται το ενδεχόμενο αύξηση των ομάδων τη Super League στον Ολυμπιακό, θεωρούν ότι οι ελπίδε του για επιστροφή στην πρώτη κατηγορία διατηρούνται ζωντανέ. Οι πιο αισιόδοξοι του Διοικητικού Συμβουλίου κάνουν λόγο ακόμα και για εξελίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τις 22 Ιουνίου το Δικαστικό Συμβούλιο θα έχει αποφασίσει αν τελικά θα αποφυλακιστεί ο Αχιλέας Μπέος. Από μέρα σε μέρα αναμένεται η απόφαση για τον πρώην ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού Βόλου. Αν παραταθεί η προφυλάκησή του, το έσχατο όριό τη είναι 23 Δεκεμβρίου του 2012. Για την υπόθεση του σκανδάλου Κοριόπολη που αφορά στου θυμμένου αγώνε, θα κληθούν να απολογηθούν το Σεπτέμβριο ο Μάκη Ψωμιάδη, ο οποίο θα παραμείνει στη φυλακή, και οι υπόλοιποι 68 κατηγορούμενοι. Την άλλη εβδομάδα απολογούνται στον ειδικό εφέτη ανακριτή η κύριοι Δημόπουλο Ντότση και Ζαβαντία, οι οποίοι είχαν πάρει προθεσμία, ενώ τι επόμενε μέρε θα κληθεί και ο προπονητή Νίκο Παντέλη. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται από χθε η εθνική μα ομάδα στην προσπάθειά τη για πρόκριση στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο που φιλοξενείται στην Πολωνία και στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, η ελληνική ομάδα έχασε με 2-1 από την Τσεχία, αντιμετωπίζοντα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο Euro προκλητική διαιτησία. Αυτή τη φορά ήταν ο Γάλλο Λανουά που πήρε τη σκητάλη από τον Ισπανό Καρμπάγιο, ο οποίο είχε παίξει καθοριστικό ρόλο στην ισοπαλία τη Πρεμιέρα με την οικοδέσπινα Πολωνία. Χθε ακυρώθηκε γκολ του Φωτάκη ω offside. Στο άλλο μάτ, Πολωνία και Ρωσία αναδείχθηκαν ισόπαλε. Το αντιπροσωπευτικό μα συγκρότημα θέλει πλέον μόνο νίκη με Ρωσία στον τελευταίο αγώνα του ομίλου για να προκριθεί στα πρώιμη Για τη Λιθουανία αναχωρεί αύριο η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών εν ώψη των πρώτων φιλικών προετοιμασία τη στο Κάουνα για το προολυμπιακό τουρνουά. Η ελληνική ομάδα το Σάββατο αντιμετωπίζει στις 7.30 το απόγευμα τη Ρωσία και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Λιθουανία. Σύμφωνα με αθλητική ιστοσελίδα, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αποχώρηση από τον πάγκο τη μεταμόρφωση βόλου του προπονητή Αντώνη Μιριτζή. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο βολιώτη τεχνικό δεν τα βρίσκει στο οικονομικό κομμάτι, αφού υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα από την προηγούμενη σεζόν και ίσω δεν συνεχίσει στην ομάδα παρά την άνοδό στη Β' Εθνική. Βέβαια, για τη μεταμόρφωση υπάρχει ακόμα ανοιχτό το θέμα τη απορρόφησή τη από τον Ολυμπιακό Βόλου και αναμένονται από ώρα σε ώρα εξελίξει. Ανακοινώθηκαν από την Κολυμβητική Ομοσπονδία οι όμιλοι του πρωταθλήματο τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία Πόλο Ανδρών. Τα αντρικά τμήματα υδατοσφαίριση τη Νίκη και του Νόβα θα αγωνιστούν σε αγώνε που θα γίνουν στο Βόλο σε ημερομηνίε που ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Εκτό από Νίκη και Νόβα, στον ίδιο όμιλο θα μετέχουν η Ναυτική Ένωση Λάρισα, ο Κολυμβητικό Όμιλο Καρδίτσα και η Ναυτική Ένωση Λαμία. Από τι πέντε ομάδε που συμμετέχουν, οι τρει πρώτε θα προκριθούν στην τελική φάση του πρωταθλήματο για την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία. Συνεχίζεται το 5ο Εσωτερικό Πρωτάθλημα Ακαδημιών του BC Βόλο. Οι αθλητέ και οι αθλήτριε του Συλλόγου είναι χωρισμένοι σε ομάδε ανάλογα με την ηλικία του και τη δυναμικότητά του. Όλοι οι αγώνε τη πρώτη φάση διεξάγονται στο κλειστό γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου τη Νέα Ιωνία, ενώ οι τελικοί θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο Βάκη Παρασκευόπουλο την 4η 20 Ιουνίου. Παράλληλα, οι άνθρωποι του Basketball Club Βόλο προετοιμάζονται για το 4ο Καμπ που θα διοργανώσει ο Σύλλογο στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν όσα παιδιά ενδιαφέρονται, είτε ασχολούνται ήδη με τον μπάσκετ είτε όχι. Κυρίες και κύριοι, ήταν η σύντομη αθλητική σας ενημέρωση από το Magnesia News. Καλό σας βράδυ!